Λοιπόν, επειδή γύρισα από τη Σύρο. Ναι, την Αρχόντισσα των Κυκλάδων. Και επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για την Φυσικά. Αρχόντισσα των Κυκλάδων. Εννοείται. Ένα πολύ όμορφο νησί. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφο νησί. Αν και στην αρχή μου διστακτική, θέλω να σου πω. Γιατί δεν έχει ξαναπάει πρώτα απ' όλα. Δεν είχα πάει ποτέ και μου έλεγαν όλοι ότι είναι ένα πολύ κοσμοπολιτικό νησί. Όντως το επιβεβαιώνω. Και πάμε να συνδεθούμε με το θέμα που επέλεξε εσύ. Είναι έτσι, αντιδήμαρχε, ότι πρέπει να είμαστε διστακτικοί, γιατί εμένα είναι το αγαπημένο μου νησί η Σύρος. Έχω έρθει πάνω από 7 φορές. Λατρεύω να βρίσκομαι στην Ερμούπολη και στην Άνω Σύρο. Και η σύνδεση που μας δίνετε τώρα είναι καταπληκτική με όλη την Ερμούπολη στο πιάτο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Έτσι είναι. Οπότε ποιήθηκε το πιο διστακτικό, θα έλεγα. Το νησί μας βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ταξιδέψει κάποιος στο νησί των αντιθέσεων, εμείς λέμε, ναι, γιατί ναι. συνδυάζει μοναδικά το μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, τη γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Με το νεοκλασικό και ακριβώς και τα αρχοντικά της Ερμούπολης. Τα αρχοντικά της, το Ιστορικό Θέατρο Απόλλων, που φέτος κλείνει 160 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού. Το πιο όμορφο δημαρχείο της Ελλάδας, στην πλατεία Μιαούλη, έτσι, και τα μαγικά βαπόρια της Σύρου. Ξέρετε, τουριστική προσέγγιση στο νησί έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή. Ναι. Σήμερα το προσεγγίζουμε σε μια άλλη διάσταση, στο κομμάτι του ρεμπέτικου τραγουδιού, γιατί είναι η γενέτειρα του ρεμπέτικου τραγουδιού, του Μάρκου Βαμβακάρη. Και είστε στο σημείο που τον θυμάστε εσείς κάθε φορά που περνάτε από την Άνω Σύρο, έτσι. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στον χώρο που έχει φτιαχτεί από το Δήμο Άνω Σύρου τότε. Είναι ένας χώρος που περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά αντικείμενα τα οποία είχε δωρήσει η σύζυγός του, η Βαγγελιό, και προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στους επισκέptες του νησιού μας. Για ξεναγήστε μας λίγο. Εξηγήστε μας τι θα δουν, ακριβώς, ξεναγήστε μας τι θα δουν οι επισκέπτες όταν έρθουν στο συγκεκριμένο σημείο. Εικόνες από μέσα από την έκθεση, η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Είναι δύο ξεχωριστοί χώροι. Τώρα βρισκόμαστε στα ενθυμήματα, που είναι, όπως ανέφερα, με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα του Μάρκου Βαβακάρη. Και ένας άλλος χώρος που είναι ένας νέος χώρος που φτιάξαμε, που ονομάζεται Εμπειρίες. Είναι μια ψηφιακή έκθεση που περιλαμβάνει δύο ενότητες, την ζωή του μεγάλου Ρεμπέτη και το έργο του. Βλέπω εκεί και τα κοστούμια του, τα σακάκια του. Σωστά, και αξίζει να αναφέρουμε ότι ξεκινάει 28 Οκτώβου με 1η-9η το 8ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η Σύρα του Μάρκου Βαβακάρη. Έτσι. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει θεματική ενότητα, αφιέρωμα θα λέγαμε καλύτερα, στη γυναίκα. Η γυναίκα δηλαδή, η συμβολή της γυναίκας στο Ρεμπέτικο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αντιδήμαρχε, ναι. Επειδή πραγματικά όταν κάνεις βόλτα στα σοκάκια της Άνω Σύρου μαγεύεσαι και όταν περνάς έξω από αυτόν τον χώρο, που είναι ο χώρος μνήμης για τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, να μας πείτε αν το ενδιαφέρον των τουριστών είναι αυξημένο, αν μπαίνουν μέσα, αν βλέπουν την έκθεση, αν ακούν τη μουσική, γιατί ξέρω ότι αντυχεί και η μουσική του μέσα στο χώρο αυτό. Ο χώρος έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλετε, και την ευθύνη από πλευρά του Δήμου να είναι όλα όπως πρέπει και κάθε χρόνο να εστιάζουμε στην ανάπτυξη αυτού του χώρου. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε και τη δεύτερη θεματική ενότητα που, όπως προανέφερα, είναι το κομμάτι των εμπειριών, δηλαδή μια πιο διαδραστική, βιωματική προσέγγιση στο κομμάτι του ρεμπέτικου. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από την τεράστια παρακαταθήκη την οποία έχει αφήσει ο Συριανός Μάρκος Βαβακάρης, έχουμε και τη σχολή του Μάρκου Βαβακάρη, που ουσιαστικά νέα παιδιά, μικρά παιδιά, απασχολούνται στο κομμάτι του ρεμπέτικου. Αγκαλιάζουν το ρεμπέτικο, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεται και η παράδοση. Νομίζω ότι αυτή είναι η αξία, αν θέλετε, το να μεταφέρουμε στη νέα γενιά αυτό το τεράστιο πλούτο που άφησε ο Μάρκος Βαβακάρης. Πολύ, πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη σύνδεση. Να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας περιμένουμε, λοιπόν. Με πολύ χαρά, εγώ θα ξαναέρθω. Και εγώ θα ξαναέρθω. Εγώ θέλω και λίγα λουκουμάκια. Επίσης, θέλω να σου πω τη Σύρα. Βαφτίσαμε το γατάκι που σώσαμε στη Σύρο. Α, εγώ τον λέω λουκουμάκι. Σύρα, βρε Αντώνη μου. Λουκουμάκι Συριανό, εγώ τον λέω από το πρωί αυτόν τον γάτο. Σύρα. Γιατί η Μαρία Τσιλινίκου, να πούμε ότι βρήκε ένα γατάκι στη Σύρο και το υιοθέτησε και πολύ, πολύ μπράβο.